Ο Παναθηναϊκός πάντα στο προβάδισμα. Ο Παλάθιο στο χαμηλό post για τον Πέκοβιτς. Ξανά Παλάθιο. Βίτκοβατς. Βελίσκοβιτς με αντίπαλο τον Τικούδη. Σουτ πάνω σε άμυνα. Κακή επιλογή. Αλλά θα πάρει ένα απρόσμενο επιθετικό ρυθμό. Βίτκοβατς. Διστάζει. Δεν ξέρει τι να κάνει. Παλάθιο. Απέναντι στο Διαμαντίδη. Προσπαθεί να αυτοσχεδιάσει. Αλλά τη λύση θα την δώσει ο Πέκοβιτς μετά το εντελώς άστοχο σουτ. Εδώ είδαμε ένα μικρό μέρος της κλάσης του μεγάλου Γιασκεβίτσιους. Πέκοβιτς, παρά την προσπάθεια του Τσαρτσαρή να διώξει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη, ο Πέκοβιτς θα πετύχει. Πέσου πάτησε γερά. 51-52, Παναθηναϊκός ξανά μπροστά. Αλλά η Παρτίζαν πια έχει περισσότερο ενθουσιασμό και περισσότερη πίστη. Επιβεβαίωνεται εδώ, καθώς ο Πέκοβιτς έβγαλε εκτός οροπίας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Παλάθιο. Πάντα Παλάθιο. Τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου, θεωρητικά τουλάχιστον. Θα τελειώσει τη φάση με πόλερο και rebound από τον Πέκοβιτς. Ακόμα δύο λεπτά. Ο Πέκοβιτς θα τελειώσει τη φάση με ευκολία, καθώς τον Μπατίστε έχει 4 φάουλ και δεν μπορεί να μην πει 4-8. Θα πρέπει να γίνει το σούτ από τον Γιασκεβίτσιους. Δεν είναι καλό. Rebound ο Πέκοβιτς. Παλάθιο, 55 δεύτερα ακόμα. Παναθηναϊκός εκδήλωσε με μεγάλη ωριμότητα αυτή την επίθεση, αλλά ο Γιασκεβίτσιους αστόχησε το σούτ παρότι ήταν ελεύθερο. Ο Πέκοβιτς μείωσε καλή άμυνα, κυρίως πάνω στον Πέκοβιτς. Γιατί νομίζω ότι πάλι εκεί θα κουμπίσουν την μπάλα οι Σέρβοι. Τέπιτς, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν. Πέκοβιτς, πράγματι και ισοφαρίζει. 13,5 δεύτερα πριν το τέλος.